coach, φαντάζομαι ότι το Ντεπούντο θα το έχει ονειρευτεί κάπως διαφορετικά. Ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια, νομίζω ότι είχες να υπερβείς το υψηλότερο εμπόδιο παίζοντας με την πρωταθλήτρια και μια ομάδα που ήταν πιο έτοιμη. Ένα σχόλιο για το απόψινο παιχνίδι. Σίγουρα, όπως τα λέτε, είναι. Απλά περισσότερο με απογοητεύει η εμφάνισή μας παρά το αποτέλεσμα, θα έλεγα. Και καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την εμφάνισή της και το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι η δική μας εμφάνιση και λιγότερο το αποτέλεσμα. Αυτό που μου είπε και ο Σπύρος ο Γκρίτζαλης που μιλήσαμε νωρίτερα είναι ότι δεν ψάχνει να βρει δικαιολογίες, δεν θέλει να... ότι δεν έφταιγε το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η ΑΕΚ νωρίτερα την προετοιμασία, ότι η ομάδα σας δεν μπήκε στην ψυχολογία του παιχνιδιού από νωρίς. Πού οφείλεται κατά την άποψή στο γεγονός ότι δεν ήταν και πνευματικά έτοιμος ο Παναθηναϊκός για τις απαιτήσεις του αποψινού παιχνιδιού? Θα συμφωνήσω, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Σε μια ομάδα πάντα θα έχει απουσίες, θα έχει τραυματίες. Πρέπει να ξέρει να στέκεται στο γήπεδο και να βοηθάνε και τα υπόλοιπα παιδιά. Σίγουρα φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων και δεν βγήκαν τα πράγματα που θέλουμε μέσα στο γήπεδο. Και φυσικά αποκλειστικός υπεύθυνος είμαι εγώ, έτσι. Δεν χωράει αμφισβήτηση αυτό το πράγμα. Εγώ πρέπει να εμπνεύσω, εγώ πρέπει να δείξω και εγώ πρέπει να βελτιώσω τα πράγματα στην ομάδα.